Εξαιρετική τιμή για τη φιλαρμονική του Μαρκοπούλου που θα μετουσιώσει σε μελωδία η μουσική του Καλκότα. Να πω ότι μας κάνει ιδιαίτερα υπαρήφανους, δεδομένου ότι από όσα γνωρίζω και από όσα μπόρεσα να διαβάσω, πρόκειται για μια εξαιρετικά δύσκολη και πολύπλοκη μουσική που αποτελεί μεγάλη προϋπόθεση η ύπαρξη ιδιαίτερων δεξιοτήτων στη φιλαρμονική που θα την εκτελέσει. Πραγματικά είμαι υπερήφανος που η μουσική φιλαρμονική Μαρκοπούλου θα εκτελέσει ένα έργο του Καλκότα. Πώς αξιολογείτε την πρωτοβουλία της Φιλαρμονικής να αναδείξει αυτό το έβριμα μέσα από αυτή την εκδήλωση έκθεση? Δείχνει ότι μετά από 80 χρόνια διαρκούς παρουσίας στα πολιτιστικά δρόμενα του Δήμου Μαρκοπούλου, η μουσική φιλαρμονική βρίσκεται στην καλλιτεχνική πρωτοπορία της πόλης μας. Και νομίζω όχι μόνο της πόλης μας, αλλά ολόκληρης της Ανατολικής Αττικής. Μόνο επένους μπορούμε να έχουμε για μια τέτοια πρωτοβουλία που δείχνει την αναγκαιότητα η μουσική φιλαρμονική να συνεχίσει να υπάρχει, να δυναμώνει και να λαμπρύνει με την παρουσία της όχι μόνο τις εκδηλώσεις του Δήμου Μαρκοπούλου, αλλά να δημιουργεί ένα πραγματικά πολιτιστικό θεσμό με τα δρόμενά της για όλη την περιοχή της Ανατολικής Αττικής. Η μουσική φιλαρμονική Μαρκοπούλου φέτος κλείνει τα 80 χρόνια με ισχυρή παρουσία, με την αμέριστη βοήθεια του Δήμου Μαρκοπούλου. Τι έχετε να θυμηθείτε μέσα από τις εκδηλώσεις της φιλαρμονικής? Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτοικος του Μαρκοπούλου όλα αυτά τα 80 χρόνια που να μην έχει συνδέσει στιγμές από το δημόσιο αλλά και τον ιδιωτικό του βίο με την παρουσία της μουσικής φιλαρμονικής Μαρκοπούλου. Να πούμε ότι η μουσική φιλαρμονική Μαρκοπούλου μας συντροφεύει πάντοτε σε όλες τις γιορτές, τις επετείους, τις θρησκευτικές εκδηλώσεις του Δήμου Μαρκοπούλου, έχει τιμήσει με την παρουσία της και τους μεγάλους άντρες που έχουν φύγει από αυτή τη ζωή συνοδεύοντάς τους με τους δικούς τους μουσικούς ήχους την τελευταία τους κατοικία, αλλά πάνω απ' όλα σε κάθε στιγμή που μπορεί να δείξει πώς μπορεί να λαμπρύνει τα πολιτιστικά δρόμενα της πόλης μας με κάτι πρωτοποριακό, το καταφέρνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εγώ τα τελευταία 7 χρόνια προσπαθώ με λίγο άγχος, για να πω την αλήθεια, να προσπαθήσω να είμαι συνεπής στις υποχρεώσεις μου στην φιλαρμονική του Δήμου Μαρκοπούλου για να μπορέσει να συνεχίζει ένα τόσο προχωριστό πρωτοποριακό και σημαντικό έργο. Δημάρχε, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και να είμαστε όλοι καλά, και εύχομαι από καρδιάς τα εγγόνια μας και τα δισέγγονά μας να γιορτάσουν τα 160 χρόνια της μουσικής φιλαρμονικής Μαρκοπούλου. Κάθε καλό. Όπως πρόσφατα προέκυψε από έρευνα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, μέρος του έργου του Νικολάου Σκαλκότα έχει μεταγραφεί για να εκτελεστεί από την πάντα της Φιλαρμονικής. Πώς κρίνεται αυτό το έβριμα? Νομίζω ότι είναι μια ιδιαίτερη τιμή για τη Φιλαρμονική του Μαρκοπούλου. Μια φιλαρμονική που έχει πάρα πολύ μεγάλη ζωή, είναι σχεδόν 80 χρόνια τώρα, που έχει έμπειρους μουσικούς, και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να προβληθεί. Ο Σκαλκότας είναι μια πάρα πολύ μεγάλη, θεωρείται από τους μεγαλύτερους μουσικούς
του αιώνα μας, αναγνωρίστηκε μετά το θάνατό του και η τιμή αυτή που γίνεται αξίζει και για τον ίδιο αλλά και για τη χώρα μας, γιατί δεν έχουμε πάρα πολλούς μουσικούς εκτός αυτή την εποχή, δηλαδή που να έζησαν τις αρχές του αιώνα μέχρι και μετά τον πόλεμο στο Ιστορικό, να προσφέρει τόσα πολλά, να έχουν αναγνωριστεί διεθνώς και στην Ελλάδα ακόμα νομίζω τους οφείλει πάρα πολλά. Πώς αξιολογείτε την πρωτοβουλία της Φιλαρμονικής μας να αναδείξει αυτό το έβριμα μέσα από αυτή την εκδήλωση? Νομίζω ότι είναι κάτι πρωτοποριακό, να βλέπουμε εδώ στο χώρο αυτό, ήταν και το παλιό σχολείο βέβαια, σημαντικό κέντρο, παρτιτούρες και τα πρωτότυπα από πρωτότυπα έργα του Νίκου Σκαλουκώτα και κάποιοι νέοι άνθρωποι, ερασιτέχνες, αλλά με αγάπη και μεράκι για τη μουσική, να προσπαθούν να δώσουν ζωή σε αυτές τις μουσικές. Νομίζω είναι κάτι το μοναδικό, κάτι που αξίζει όλοι να θαυμάσουμε και να συγχαρούμε τον μαέστρο, τον διοικητικό συμβούλιο και πάνω απ' όλα τους μουσικούς φιλαρμονικής αυτής. Η Φιλαρμονική φέτος κλείνει τα 80 χρόνια με ισχυρή παρουσία, με την αμέριστη βοήθεια του Δήμου Μαρκοπούλου. Τι έχετε να θυμηθείτε μέσα από τις εκδηλώσεις της Φιλαρμονικής? Αχ, πρώτα απ' όλα να μιλήσεις προσωπικές, γιατί σαν μαθητής ερχόμουν και εγώ εδώ στο γυμνάσιο του Μαρκοπούλου, δεν είχαμε στα καλύβια τότε γυμνάσιο την εποχή αυτή. Τα μισά παιδιά πηγαίνουν και ραδιά, τα μισά Μαρκόπουλο. Και δύο χρόνια με τον αείμνηστο, δεν γνώριζα να δει κιόλα, Κασιώτη τότε μουσικό. Είχα έρθει εγώ και είχα προσπαθεί να μάθω φλάου. Το διαπίστωσα δεν είχα τελικά κάποια κρίση και σταμάτησα. Εγώ μένει, η Φιλαρμονική συνεχίζει. Οπότε αναμνήσεις είναι όμορφες που έχω. Όσες κατά καιρούς παραστάσεις έχω παρακολουθήσει, κάνω μια πολύ ψηλού επίπεδου δουλειά. Πάρα πολύ καλή και ξέρετε τι χαίρομαι. Βλέπω μουσικούς της ηλικίας μου και ακόμα μεγαλύτερη, δηλαδή μουσικούς που ξεκινήσει από παιδιά, από μαθητές. Ξέρετε τα χρόνια τα δικά μας, δεν νομίζω ότι είχαμε πάρα πολλές εναλλακτικές λύσεις. Ένα ποδόσφαιρο αν υπήρχε, και αυτό χωρίς αυτά που έχουμε σήμερα, άντε και φιλαρμονικές όπου υπήρχαν και δύο-τρία άλλα πράγματα. Προχώρησαν πάρα πολλά παιδιά με δυσκολίες, όργανα δεν υπήρχε. Ένα όργανο μπορεί να παίζαν πέντε παιδιά και να το αλλάζαν ένα-δύο και τρεις ώρες κτλ. Και με όλα τα αυτά από αυτή την εποχή έχουν βρεθεί μουσικοί που συνεχίζουν ακόμα και παίζουν και δικοί μου συμμαθητές ακόμα μεγαλύτεροι, που εγώ πραγματικά χαίρομαι να τους βλέπω. Εύχομαι και σε αυτούς να τα εγκατοστήσουν και στη Φιλαρμονική να συνεχίσει ακόμα ψηλότερα. Γιατί προσφέρει πάρα πολλά, όχι μόνο στο Μαρκόπουλο, αλλά νομίζω στο μουσικό επίπεδο προσφέρει πάρα πολλά και στον ελληνικό χώρο. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε κύριε Φιλίππο. Να είστε καλά. Όπως πρόσφατα προέκυψε από έρευνα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, μέρος του έργου του Νικολάου Σκαλκώτα έχει μεταγραφεί για να εκτελεστεί από την πάντα της Μουσικής Φιλαρμονικής Μαρκοπούλου. Πώς κρίνεται αυτό το έβριμα? Καλησπέρα. Πρόσφατα έμαθα για αυτή την έκδοση και χάρηκα πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντικό μέσα από τέτοιες εκδόσεις τα νέα κυρίως παιδιά να γνωρίζουν τη σύγχρονη ελληνική μουσική και τους άξιους αντιπροσώπους της. Πώς αξιολογείτε την πρωτοβουλία της Φιλαρμονικής να αναδείξει αυτό το έβριμα μέσα από αυτή την εκδήλωση? Θεωρώ ότι είναι καθήκον κάθε Φιλαρμονικής, ειδικά της δικιάς σας που έχει τόσο μεγάλη δράση, μέσα από τέτοιες εκθέσεις και τέτοιες παρουσιάσεις να δημιουργεί πολιτιστικούς πόλους έλξης για τους νέους μουσικούς, αλλά και όχι μόνο. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στον χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου Μαρκοπούλου, εδώ που μήνες πριν αποφασίσαμε να πραγματοποιήσουμε την έκθεση που θα παρακολουθήσετε, γιορτάζοντας την 80η επέτειο από την ίδρυσή μας. Η Μουσική Φιλαρμονική Μαρκοπούλου, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Φωτομουσείου Παπαϊωάννου, συνδιοργανώνουν κατόπιν κοινής πρωτοβουλίας των δύο φορέων την έκθεση αφιέρωμα στον Νικόλαο Σκαλκώτα, διαπρεπή μουσικό και συνθέτη του 20ου αιώνα. Η έκθεση σηματοδοτεί την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση των 80 χρόνων από την ίδρυση του συλλόγου μας, της μουσικής μας, της παρέας μας, της οικογένειάς μας. Thank you.
Σαν χθες είναι μικρέ μου. Σαν χθες. Στην ίδια πάντα. Σε τούτη εδώ. Στον τόπο μου. Σε τούτη που έγινε σε ακουστή εκείνα τα χρόνια. Κι ας είμαστε με τα τρίπια μας. Δεν είχαμε δά να βάλουμε και δεύτερο, αλλά η λαχτάρα μας για να παίξουμε με την παρέα δεν μας σταματούσε. Από νωρίς μαζευόμασταν, 2 έως 3 ώρες πριν από την πρόβα, για να φύγουμε τα προβλήματα λιγορότερα, αλλά και να πούμε και μια κουβέντα με την παρέα. Την παρέα, η οικογένεια την έλεγαμε. Και γιατί να μην την πούμε? Η οικογένεια είναι εκεί που νιώθει σιγουριά, εκεί που νιώθει ζεστασιά, εκεί που νιώθει ότι κάτι μαθαίνει. Εμείς δεν μαθαίναμε μόνο μουσική, μαθαίναμε με τα ολίγα να δημιουργούμε. Και σε μια εποχή που μη στην περιγράψω τι εποχή ήταν, μικρέ μου. Τότε η μουσική για όλους και για όλα περίσευε. Για μας όμως ήταν παιχνίδι. Ήταν το παιχνίδι μας. Αυτό που είχε ανάγκη το παιδί δηλαδή. Αλλά και ολάκιος ο κόσμος. Για να μπορέσει να ξεκολλήσει και να πάει εμπρός. Παίζαμε όξο στο δρόμο με τις πέτρες. Κάθε μέρα. Δεν το ξεχνώ. Μέχρι που ο δάσκαλός μας καλούσε να κάνουμε πρόβα, να παίξουμε μουσική. Κάθε μέρα η ίδια ιστορία. Από παιχνίδι σε παιχνίδι. Αλλά κάτι μας έμεινε και μας. Μας έμεινε γέ μου η παρέα. Μας έμεινε η φιλία. Μας έμεινε ο σεβασμός. Μας έμεινε η μουσική. Μας έμεινε αυτό που λέμε εδώ και 80 χρόνια σε τούτο εδώ την πάντα. Η οικογένεια. Είναι μεγάλη μας τιμή κοντά μας να με συγχωρείτε για την συγκίνηση. Ένα από τα γυραιότερα μέλη του συλλόγου μας, ο κύριος Πέτρος Κομπελίδης. Ξεκινήσαμε επειδή η θεωρία, αυτό είναι γνωστό. Και ο Μεντελσέν τότε ο δικτάκτορας ήταν και φίλος της κεφαλογίτης. Και βρέθηκε ο Ιωάννης Κασιώτης του Γεωργίου, ήταν αντιπασπιστής της στρατιωτικής μουσικής, της φρουράς Αθηνών, το λέγαμε τότε. Και θα πάω στο χωριό να κάνω μια μουσική. Και του δόθηκε, σαν στρατιωτικός που ήταν, ήταν σαν πολίτης μετά. Ερχόταν κάθε μέρα στο Μαρκόπουλο για να ιδέσει τη μουσική. Και ξεκίνησε με τα παιδιά του Μιχάλη του Κώστα, 3 αγόρια, το Τάσος, ο Χρήστος και ο Πέτρος. Και γειτόνια εκεί όπως είμαστε, μου λέει, έρχεσαι στη μουσική. Λέω, γιατί να μην έρθω. Και πήγα τη δεύτερη μέρα εγώ και βρήκα τους Κώστηδες, τον Γιώργο, του Δημητρού Γιαννέκη, το Ταμούτα κοινός, τον Τάσο, το Γιαννάκη, του Μίτσο Γιαννάκη, το Τούμπλα.
βρήκα αυτούς. Εκεί βρήκα το Διονύση τον Πετούρη τη δεύτερη μέρα. Το Διονύση του Μιχάλη Πετούρη, τον Άσο το Γιάννη, τον Τραλαλιά. Τέλος πάντων, από εκεί ξεκινήσαμε. Είμαστε νέα άτομα και μαζευτήκαμε 14-15. Ο Κώστας ο Καραλής, πού να τους θυμάμαι τώρα. Ο Γιωργοπίνης. Ο Γιωργοπίνης ήρθε μετά από μένα. Ναι, ποιοι είσαστε οι αλλά ήταν κανόνι ο Γιώργος. Και στη θεωρία και στο όργανο, εφώνιο. Ο Ευαγγελίου. Ο Αλέκος, ο Αλέκος ήρθανε μαζί καμιά δεκαριά τότε. Ο Θόδωρος ο Πετούρης. Ο Θόδωρος ο Πετούρης. Ο Θανάσης ήτανε... Ο Θόδωρος ο Πετούρης, ο Ξυλουργός. Ε? Ο Ξυλουργός, ο Θόδωρος ο Πετούρης. Ο Θοδωρής ναι. Ήρθε τη δεύτερη μέρα για αυτός. Δεύτερη αυτός, ναι. Σαν γειτόνια ναι. Εδώ που ήτανε, σπίτο γειτόνι. Ναι. Οι Νικολάκηδες. Ο Σπύρος ο Νικολάκης του Σταύρου Νικολάκη. Ήρθε του Σταύρου, ναι. Ήρθε του Δημητρίου ο Μποκουράνης και του Κίτσο Νικολάκη ο Σπύρος. Ναι. Ήρθανε μαζί αυτοί. Μαζευτήκαμε 19 άτομα. Ναι. Τους πρώτες. Και τελικά είσαστε όλοι μαζί. Και μέχρι που να ψοφήσουμε. Όχι, δεν θέλουμε. Ένα πολύ δυνατό χειροκρότημα για τον κύριο Πέτρο Σκοπελίτη. Πολύ δυνατό χειροκρότημα. Σας ευχαριστούμε θερμά για ό,τι έχετε κάνει. Μπορώ να τα μιλήσω. Και από την παλαιά γενιά θα πρέπει να μεταφερθούμε στη νέα. Γι' αυτό θα ήθελα τον πρόεδρο της φιλαρμονικής μας, κύριο Ηλία Ευαγγελίου, στο βήμα. Καλησπέρα σας και από μένα. Αξιότιμε κύριε Αντιπεριφερειάρχα, Δήμαρχε και Πρόεδρε του Ιδρύματος Χουρμουζίου Παπαϊωάννου, αξιότιμοι ομιλητές, εκπρόσωποι της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, αλλά και των τοπικών συλλόγων, φίλοι προσκεκλημένοι, παλαιά και νέα μέλη του Συλλόγου της Μουσικής Φιλαρμονικής Μαρκοπούλου, κυρίες και κύριοι και αγαπητά παιδιά, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Μουσικής Φιλαρμονικής Μαρκοπούλου, θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην έκθεση αφιέρωμα στο διαπρεπή μουσικό και συνθέτη Νικόλαος Καλκότα και να σας ευχαριστήσω θερμά που με την παρουσία σας στηρίζετε την πρωτοβουλία μας. Η έκθεση που θα παρακολουθήσετε είναι ιδιαίτερα σημαντική αλλά και φορτισμένη συναισθηματικά για τα μέλη του Συλλόγου, καθώς πραγματοποιείται στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 80 χρόνια από την ίδρυσή του. Στόχος μας μέσα από το υλικό της έκθεσης είναι όχι μόνο η ανάδειξη των σημαντικών σταθμών της ζωής και του έργου του μεγάλου συνθέτη, αλλά και ένα ταξίδι πίσω στην ιστορία της Μουσικής Φιλαρμονικής Μαρκοπούλου, μέσα από έγχρωμες και ασπρόμαυρες φωτογραφίες, προσωπικές σημειώσεις και αντικείμενα των αρχιμουσικών που άφησαν το στίγμα τους, παρτιτούρες και μουσικά όργανα που άντεξαν στον χρόνο. Όλα αυτά έχουν για μας ένα κοινό γνώρισμα. Τα συναισθήματα και τις αξίες που αναβιώνουν και επιδιώκουμε να διατηρήσουμε αλόβητα στο πέρασμα του χρόνου. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Ιδρύματος Χουρμουζίου Παπαϊωάννου, κύριο Πέτο Φραγίστα, για την άρτια συνεργασία καθ' όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας της έκθεσης, το Δήμο Μαρκοπούλου και την κοινοτιθελή Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου και συγκεκριμένα το Δήμαρχο κύριο Σωτήρη Μεθενίτη και τον πρόεδρο της ΔΕΜ, κύριο Γιάννη Πολίτη, που συνέβαλαν με κάθε δυνατό τρόπο ώστε να πραγματοποιηθεί αυτή η έκθεση. Την Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής και φυσικά τους υποστηρικτές μας, Ήδη Σπιτιού Living Home και Ινοποιία Νικολακόπουλος, καθώς και όλες τις οπτικές επιχειρήσεις και φίλους της Φιλαρμονικής που στέκονται δίπλα μας όλα αυτά τα χρόνια. Το Ζαχαροπλαστείο Κοτσιόπουλος, τα Σούπερ Μάρκετ Γεύος, τον κύριο Βασίλη Πετούρη, Electronet Κωστής Μπέης, τον κύριο Διονύση Γιαννάκη, το Café Coffee and More Σωτήρη Σωτηρίου, τον κύριο Σωτήρη Παπασωτηρίου, υλικά οικοδομών Αφής του Ραΐτη, τον κύριο Κόλια Δημήτριο, τον κύριο Νίκο Νάσου,
το κρεοπωλείο Αφείο Άνου Καλοφούτη και ταρτοποιείο Δαρεμά. Αυτά από μένα, θα ήθελα το Δήμαρχο να μας πει δύο λόγια. Να πω ότι θεωρώ τον εαυτό μου εξαιρετικά τυχερό και ταυτόχρονα υπερήφανο που έπεσε στη διάρκεια της θητείας των τελευταίων 7 χρόνων να γιορτάσουμε τόσο σε επίπεδο αθλητικό όσο και σε επίπεδο πολιτιστικό τα 80 χρόνια δύο φορέων που έχουν σημαδεύσει ο ένας τον αθλητισμό, ο άλλος τον πολιτισμό, την ιστορία του τόπου μας. Είχαμε πριν από λίγα χρόνια τα 80 χρόνια την ιστορία του Γυμναστικού Συλλόγου Μαρκό. Σήμερα γιορτάζουμε με εξαιρετική περηφάνεια τα 80 χρόνια της Μουσικής Φιλαρμονικής Μαρκοπούλου. Όπως έλεγα και προηγουμένως σε μια μικρή συνέντευξη που έδωσα, νομίζω ότι δεν υπάρχει συμπολίτης μας που να έχει ζήσει και να έχει μεγαλώσει σε αυτόν εδώ τον τόπο και να μην έχει συνδέσει χαρακτηριστικές στιγμές τόσο από την καθημερινότητά του, αλλά κυρίως από τις εορταστικές στιγμές της ζωής όλων μας με τη Μουσική Φιλαρμονική Μαρκοπούλου. Είναι δίπλα μας τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, είναι δίπλα μας σε όλες τις μεγάλες θρησκευτικές γιορτές, είναι δίπλα μας βέβαια πάνω απ' όλα στις εθνικές επετείους, αλλά το σημαντικότερο είναι δίπλα μας 80 ολόκληρα χρόνια με την καθημερινή προσφορά στη μουσική παιδεία του τόπου μας, δημιουργώντας γενιές ολόκληρων νέων μουσικών. Πριν από λίγο καιρό είχα την τύχη να συζητήσω με τον σημερινό πρόεδρο της Μουσικής Φιλαρμονικής, τον κύριο Βαγγελίου, και να μου λέει ότι σιγά σιγά βλέπουμε παιδιά τα οποία περνάνε από τη φιλαρμονική και κάπου μερικές φορές στενοχωριόμαστε γιατί περνώντας τις ανώτατες σχολές τα χάνουμε από τον τόπο μας, ίσως κόβεται λίγο το νήμα. Νομίζω ότι αυτό βέβαια μπορεί να είναι ένα σημείο που να σου δημιουργεί μια μικρή στενοχώρια, μια μικρή μελαγχολία όταν βλέπεις τους κόκκους να μένουν σε ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο, αλλά από την άλλη μεριά το γεγονός ότι τόσα νέα παιδιά, μιλάμε για εκατοντάδες παιδιά τα τελευταία χρόνια, έχουν καταφέρει μέσα από την Μουσική Φιλαρμονική Μαρκοπούλου και την δουλειά τους σε αυτήν με τη βοήθεια των δασκάλων να αποκτήσουν μουσική παιδεία, είναι κάτι που ιδιαίτερα στην εποχή μας, που είναι μια εποχή όπου οι ευκολίες σε όλα τα επίπεδα κυριαρχούν, νομίζω ότι περιποιεί ιδιαίτερη τιμή στη Μουσική Φιλαρμονική Μαρκοπούλου, στους δασκάλους της Μουσικής Φιλαρμονικής Μαρκοπούλου και σε όσους βέβαια από το Συμβούλιο της Μουσικής Φιλαρμονικής δίνουν ένα ολόκληρο κομμάτι του εαυτού τους και τον πολύτιμο χρόνο τους πέρα από τη δύσκολη καθημερινότητα για να βοηθήσουν την υλοποίηση του έργου τους. Να πω ότι θα είμαστε δίπλα σε όλη αυτή τη διαδρομή που κάνει η Μουσική Φιλαρμονική Μαρκοπούλου και για τα επόμενα χρόνια. Έξω είπα ότι εύχομαι τα εγγόνια μας και τα δισεγγονά μας να είναι εδώ και να γιορτάσουν τα 160 χρόνια της Μουσικής Φιλαρμονικής Μαρκοπούλου. Να πω ότι παρόλο που καμιά φορά, γιατί και για αυτά, σε μια δύσκολη οικονομική περίοδο, ακόμα και τα 60.000 ευρώ που δίνουμε κάθε χρόνο για τη Φιλαρμονική Μαρκοπούλου δεν είναι μόνο χαλάλια, αλλά είναι και λίγα με βάση τις ανάγκες που υπάρχουν και θα κάνουμε προσπάθεια όπου και όπως μπορούμε να τα ενισχύσουμε. Και θα ήθελα κλείνοντας μόνο να πω ότι είναι ιδιαίτερη τιμή επίσης που η Μουσική Φιλαρμονική Μαρκοπούλου βρέθηκε να έχει στα χέρια της αυτό το τεράστιο μουσικό έβριμα, για το οποίο ενημερώθηκα και εγώ το τελευταίο χρονικό διάστημα, που έχει να κάνει με τη μουσική παρακαταθήκη που άφησε στη Μουσική Φιλαρμονική Μαρκοπούλου ως Καλκόντας. Να πω, ξεκινώντας μόνο για δύο λεπτά, δεν θα σας κουράσω άλλο, ότι για την δική μου τη γενιά, για όλους εμάς που ενηλικιωθήκαμε εκεί στο 80, όταν ακούσαμε, και είναι ένα θέμα αυτό, το πόσο στην Ελλάδα έγκαιρα τιμούμε τους ανθρώπους που έχουν προσφέρει στον πολιτισμό, όταν ακούσαμε λοιπόν εμείς όλοι που ενηλικιωθήκαμε στη δεκαετία του 80 για πρώτη φορά το όνομα Νίκος Καλκόντας, το λέω και από προσωπική εμπειρία, δεν είχε να κάνει με το μουσικό. Είχε να κάνει με όσους είχαμε μια τάση ενασχόλησης με το διάσημο σκακίστα και πρωταθλητή στο σκάκι. Βέβαια, λίγοι γνωρίζουν ότι είναι ο γιος του. Είναι ο δεύτερος γιος του, ο οποίος γεννήθηκε δυστυχώς μία-δύο μέρες αφότου είχε τελειώσει η ζωή του Νίκου Καλκότα άδικα από μια επιπλοκή που είχε σε μία κύλη στα 45 του μόλις χρόνια. Και βέβαια το δεύτερο το οποίο θαυμάζει κανείς διαβάζοντας για την ιστορία και τη ζωή του Νίκου Καλκότα είναι εκείνο που φαίνεται ότι είναι το χαρακτηριστικό δείγμα όλων των μεγαλοθειών, το πώς μέσα σε 45 χρόνια γήινου αποτυπώματος κατάφερε και συνέθεσε τόσα πολλά έργα, έγραψε τόσα τεράστια μουσικά έργα,
που αποτελούν όχι μόνο πανελλήνια, αλλά όσο σήμερα πλέον γνωρίζουμε, παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. Να δώσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στη Μουσική Φιλαρμονική Μαργοπούλου, σε όλους τους συντελεστές. Να πω ότι θα κάνουμε προσπάθεια, παρόλους τους τσακωμούς και τις φασαρίες, να ενισχύσουμε όσο μπορούμε και στο μέλλον τη Μουσική Φιλαρμονική, για την οποία είμαστε υπερήφανοι. Και βεβαίως να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς που προσφέρουν το χρόνο τους, σε αυτήν, όπως είπα και πριν, τη δύσκολη καθημερινότητα, για να αναδείξουν ένα τεράστιο πολιτιστικό έργο μέσα από την καθημερινότητα της Μουσικής Φιλαρμονικής. Να είστε καλά, πάντα επιτυχίες. Δύο λόγια θα θέλαμε από τον αντιπεριφερειάρχη, κύριο Πέτρο Φιλίππου. Καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλό μήνα. Όταν πριν κάποιες μέρες με πήρε η Μαρίτα τηλέφωνο και μου λέει, θέλουμε με τη Φιλαρμονική, θα κάνουμε μία εκδήλωση για το Σκαλκότα. Κάπως έτσι, εγώ για να πω την αλήθεια δεν το κατάλαβα τι μου λέγε. Λέω, εντάξει, μία συναυλία που μπορεί να έχουν δοκιμάσει να παίξουν και κανένα έργο του Σκαλκότα, όπως γίνονται οι συναυλίες, κάτι τέτοιο περίπου κατάλαβα, Μαρίτα, όταν μου είπες. Και μου λέει, θέλουμε να μας βοηθήσει ως περιφέρεια να το βάλετε υπό την αιγίδα. Λέω, όχι μόνο, λέω ότι και να είναι. Ό,τι έχει σχέση, εν πάση περιπτώσει, με φορείς και πολιτιστικούς φορείς και ειδικά μουσικούς φορείς της περιοχής μας, δεν μπορούμε να πούμε όχι. Εγώ ήμουν έκπληκτος όταν μετά είδα το πρόγραμμα και κατάλαβα για το τι μιλάνε τα παιδιά εδώ της Φιλαρμονικής του Μαργοπούλου. Έναν από τους μεγαλύτερους συνθέτες διεθνώς, που μπορώ να πω δεν τον ξέρουμε πολύ στην Ελλάδα. Έχουν πρωτότυπες παρτιτούρες και θέλουν να τις παρουσιάσουν. Και κατάλαβα δηλαδή το πόσο σημαντικό και τι είναι αυτό που πάει να γίνει εδώ και πόσο αξίζει να συμπαρασταθούμε, όχι μόνο για το Σκαλκότα σαν Σκαλκότα, που μετά το θάνατο του υποδήμαρχος και όπως ξέρουμε όλοι αναγνωρίστηκε, αλλά για την τιμή του ίδιου του Μαργοπούλου, για μια τέτοια διεθνή προσωπικότητα να την αναδεικνύει με αυτόν τον τρόπο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να σκεφτούμε τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν είναι μια συναυλία που συνήθως κάνουν τα καλοκαίρια, παίζουν γνωστά κομμάτια, χειροκροτάμε τα παιδιά μας κτλ. Και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά μέσα στο μουσικό στίβο διεθνώς, αυτή τη στιγμή βρίσκεται η χοροδία Μαργοπούλου που αναδεικνύει πρωτότυπα έργα. Εγώ και χαίρομαι πραγματικά και σας συγχαίρω, εύχομαι να πάτε ακόμα πιο ψηλά. Χαίρομαι και προσωπικά που, σαν μαθητής, είχα έρθει δύο χρονιές εδώ στη Φιλαρμονική. Τότε είχαν το Χασιώτη, μου φαίνεται, δάσκαλο. Τον Αχιλλέα, μπράβο, ναι. Βέβαια δεν είχα μουσικό ταλέντο, δεν έγινα Σκαλκότας, δεν έχει σημασία αυτό. Αλλά σημασία έχει ότι στα μαθητικά μου χρόνια έχω μια πολύ καλή ανάμνηση από αυτήν εδώ τη Φιλαρμονική. Και χαίρομαι που βλέπω και δικούς μου συμμαθητές που ακόμα συνεχίζουν. Βλέπω μεγαλύτερους ανθρώπους που εμείς τους βλέπαμε την εποχή αυτή, ήδη μεγάλους και ακόμα συνεχίζουν. Αλλά πάνω απ' όλα ότι συνεχίζουν νέες γενιές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό και να συνεχίσετε. Δηλαδή, τα νέα παιδιά το να βρίσκουν διέξω στη Φιλαρμονική και τη μουσική σε μια εποχή πλέον της πληροφορικής, της ηλεκτρονικής και όλα αυτά που βιώνουμε και να στρέφονται προς τη μουσική, είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο και να συνεχίζετε. Και κάτι έτσι, να μην πω προσωπικό σχέση με το Σκαλκότο, εκεί στα Καλύβια είχα πάρα πολύ φίλο, και έχω δηλαδή, αλλά δεν μένει στα Καλύβια, κάποιο γλύπτη Σκαλκότο Δημήτρη. Αυτός είναι από την Τίνο και γλύπτης από τους πολύ γνωστούς. Μου έλεγε λοιπόν ότι είμαστε με την ίδια οικογένεια με το Σκαλκότα. Βέβαια αυτός κάπως προφανώς είχαν φύγει από την Τίνο, τα ιστορικά θα τα πείτε εσείς μετά, τα διάβαζα και εδώ, και γεννήθηκε στη Χαλκίδα. Αλλά ήταν από αυτή την οικογένεια και Σκαλκότος ήταν το πραγματικό του. Και αυτός γλύπτης βέβαια το παιδί, αλλά καμάρωνε που ήταν από την οικογένεια του Σκαλκότα. Γιατί λέγονταν Σκαλκότος. Εμείς καμαρώνουμε εσάς που μας μαθαίνετε για το Σκαλκότα. Να είστε καλά. Ο Γιάννης Πολίτης, ο πρόεδρος της Κοινοφιλούς Δημοτικής Επιχείρησης Μαργοπούλου. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους από τη μεριά της ΓΔΕΜ που παρευρίσκεται σήμερα εδώ, να τιμήσουμε τον Σκαλκότα, αλλά θέλω εγώ να πω δύο πραγματάκια για τη Φιλαρμονική που έχουμε άμεση σχέση. Να συγχαρώ το Συμβούλιο της Μουσικής Φιλαρμονικής και όλα τα μέλη και να τους πω ότι θα είμαστε ακόμα πιο κοντά στην προσπάθεια που κάνουν και στην προσπάθεια που κάνει όλα αυτά τα χρόνια για να είναι η Μουσική Φιλαρμονική Μαργοπούλου
ένα από τα μεγαλύτερα σωματεία στην Αττική τουλάχιστον. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που κάνετε. Θα είμαστε πάντα κοντά και θα στηρίζουμε πάντα τη μουσική του Ρωμανικού. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πέτρος Φρακίστας, πρόεδρος Ιδρύματος Χουρμουζίου Παπαϊωάννου και Κέντρου Σύγχρονης Μουσικής Έρευνας. Κύριε Αντιπεριφερά, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε της Μουσικής Φιλαρμονικής Μακροπούλου, αγαπητέ μαέστρο, κυρίες και κύριοι. Εκ μέρους του Ιδρύματος του Μουσείου Παπαϊωάννου, θα ήθελα και εγώ να σας καλωσορίσω στα εγκαίνια της έκθεσης της αφιερωμένης στη ζωή και το έργο του Νίκου Σκαρπότα, που διοργανώνεται με αφορμή τη συμπλήρωση 80 χρόνων από την ίδρυση της Μουσικής Φιλαρμονικής Μακροπούλου. Το υλικό της έκθεσης Σκαρπότα, της οποίας μέρος παρουσιάζεται σήμερα εδώ, είχε επιμεληθεί ο αείμνηστος Γιάννης Γεωργίου Παπαϊωάννου, στον οποίο η σύγχρονη ελληνική μουσική χρωστάει πάρα πολλά και τη διάσωση του έργου του Νίκου Σκαρπότα. Ο Παπαϊωάννου, τον οποίο συνέβη φιλία με τον Σκαρπότα, ξεκίνησε πολύ νωρίς, αμέσως μετά το θάνατο του συμφέτη, την τεράστια προσπάθεια της συγκέντρωσης των χειρογράφων. Και σε όλη τη ζωή προσπάθησε και πέτυχε το έργο του Σκαρπότα να εκδοθεί και να εκτελεστεί από μια σειρά Ελλήνων και ξένων κορυφαίων εκτελεστών. Η έκθεση Σκαρπότα είναι η τρίτη φορά που διοργανώνεται. Αρχικά την είχε επιμεληθεί ο ίδιος ο Παπαϊωάννου στην Κύπρο και έχει γίνει επίσης στην Χαλκίδα με επιμέλεια τότε του Μισελ Μιξέλ. Θεωρούμε πως είναι σημαντικό το γεγονός ότι είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνεται πολύ καθαρά εκτός από τη ζωή και το έργο του Σκαρπότα και όλο ο περίγυρο τον οποίο έζησε και δημιουργήσε. Ελπίζουμε ότι θα έχει μεγάλο αριθμό επισκεπτών και κυρίως μικρά παιδιά και νέους. Πρέπει να μαθαίνουμε την ιστορία του πολιτισμού μας, τόσο του παλαιότερου όσο και του νεότερου, ο οποίος έχει να επιδείξει πάρα πολλούς σπουδαίους καλλιτέχνες και διανοητές. Είναι μεγάλη μας χαρά που σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να τιμήσουμε τον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη Σκαρπότα και να γιορτάσουμε τα 80 χρόνια από την επίσημη ίδρυση της Φιλαρμονικής Μακροπούλου, από τον Ιωάννη Χασιώτη, ο οποίος υπήρξε και προσωπικός φίλος του Σκαρπότα. Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω την αγαπητή φίλη, εξαιρετική πιανίστα και μουσικολόγο κυρία Ράμου, την κυρία Μαντάλα για την εξαιρετική επιμέλεια της έκθεσης και διοργάνωσης, τον Δήμο Μαρκοπούλου και να ευχηθώ στη Φιλαρμονική καλή επιτυχία στο σπουδαίο παιδαγωγικό και καλλιτεχνικό της έργο. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα περάσουμε σε έναν κύριο, ο οποίος για επαγγελματικούς λόγους δεν μπορεί να είναι κοντά μας. Θα δούμε όμως ένα βίντεο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η αφορμή, η αιτία του σήμερα που ζούμε εδώ. Είναι ο κύριος Κωστής Χασιώτης, χωρίς να έχει σχέση με τον Μαγκόπουλο. Αναπληρωτής καθηγητής τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, διευθυντής εργαστηρίου πνευστών οργάνων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σολίστ και καθηγητής όποε στο Κρατικό Οδείο Θεσσαλονίκης. Με αφορμή τους 9 χορούς για ορχήστρα πνευστών, Νίκου Σκαρπότα. Νέες προοπτικές στη μουσική έρευνα, εκπαίδευση και εκτέλεση για τις ελληνικές φιλαρμονικές και τα καλλιτεχνικά μουσικά πανεπιστήμια. Ας δούμε το βίντεο. Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, θέλω καταρχήν να συγχαρώ την Φιλαρμονική Μαρκόπουλου για την εξαίρετη ιδέα της διοργάνωσης της έκθεσης αφιερωμένης στον Νίκο Σκαρπότα και να την ευχαριστήσω για την τιμή που μου κάνει να με προσκαλέσει να μιλήσω σχετικά σήμερα. Όπως σκοπεύω να παρουσιάσω, η πρωτοβουλία αυτή της Φιλαρμονικής αποτελεί μια ένδειξη ότι τα τελευταία χρόνια κάτι αλλάζει στη χώρα μας σε ό,τι αφορά την όσμωση ανάμεσα σε φορείς που μέχρι σήμερα λειτουργούσαν λίγο ή πολύ ανεξάρτητα. Αφορμή για την προσέγγιση αυτή αποτέλεσε η μέχρι σήμερα ενασχόλησή μου με τα έργα του Σκαρπότα που αφορούν τα μεγάλα σύνολα πνευστών σε επίπεδο ερευνητικό, διδακτικό και καλλιτεχνικό. Τα τελευταία χρόνια ως αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης αλλά και ως διευθυντής του Εργαστηρίου Συνόλων Πνευστών Οργάνων του τμήματος, το οποίο έχω την τύχη να υπηρετώ, λίγο από ανάγκη αλλά κυρίως από επιστημονικό ενδιαφέρον, μαζί με εξαίρετους συναδέλφους, εστιάσαμε στη μουσική για ορχήστρες αλλά και για μεγάλα σύνολα πνευστών. Η ενασχόληση αυτή οδήγησε καταρχήν στη διαπίστωση ότι ο Σκαρπότας
αλλά και πολλοί άλλοι σημαντικοί συνθέτες, έχει συνθέσει ή επεξεργαστεί ο ίδιος αρκετά και σημαντικά έργα για τα σύνολα αυτά. Θα μιλήσω επίσης για τις σημαντικές προοπτικές που διαβλέπω να διανοίγονται τα επόμενα χρόνια στην προαγωγή της έρευνας, της σύγχρονης δημιουργίας, της εκτέλεσης και της εκπαίδευσης στον τομέα των συνόλων πνευστών στην Ελλάδα, με βάση τη συνεργασία μεταξύ μουσικών πανεπιστημίων, φιλαρμονικών, βιβλιοθηκών και ερευνητικών αρχείων. Πρέπει καταρχήν να πω ότι η σχέση μου με την φιλαρμονική του Μαρκόπουλου και με τον ιδρυτή της, τον Γιάννη Χασιώτη, δεν είναι συγγενική. Παρά το γεγονός ότι ο Γιάννης Χασιώτης είναι συνονόματος του πατέρα μου, όπως πρόσφατα πληροφορήθηκα, η σχέση αυτή είναι απολύτως συμπτωματική. Πληροφορήθηκα λοιπόν πέρσι, στο πλαίσιο συνεδρίου για τους χορούς του Σκαλκότα, ότι ο Γιάννης Χασιώτης, ο οποίος ήταν μέλος της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών την περίοδο 1930-40, διετέλεσε αρχιμουσικός της Φιλαρμονικής Μαρκόπουλου την ίδια περίοδο. Στο εξώφυλλο του χειρόγραφου των 9 χωρών, τους οποίους ο Σκαλκότας μετέγραψε για ορχήστρα πνευστών, φαίνεται ότι γράφει με την γραφή του Γιάννη Παπαϊωάννου ότι αυτά εδόθησαν από κοροπή. Φαίνεται ότι ο Χασιώτης ως συνάδελφος του Σκαλκότα στην ορχήστρα παράγγειλε τη συγγραφή ή μεταγραφή έργων για την υποσύσταση Νέα Φιλαρμονική του Μαρκόπουλου, τις οποίες και τη διεύθυνση θα αναλάμβανε. Αυτό φαίνεται ότι έγινε γύρω στο 1938. Ο Σκαλκότας ανταποκρίθηκε βέβαια στο αίτημα, αλλά ακόμα δεν γνωρίζουμε εάν το έργο αυτό τελικά εκτελέστηκε από τη συγκεκριμένη φιλαρμονική ή από κάποια άλλη φιλαρμονική. Επίσης, στο αρχείο του Σκαλκότα, που διατηρεί το Κέντρο Σύγχρονης Μουσικής Έρευνας, το οποίο επίσης ευχαριστώ για την όλη βοήθεια που μου παρήχε τα τελευταία χρόνια για την έρευνά μου, βρέθηκαν κατόπιν υπόδειξης του μουσικολόγου του Γιάννη του Σαμπροβαλάκη μικροφιλμ από πάρτες φιλαρμονικής του συγκεκριμένου έργου. Βέβαια, τα μέρη αυτά που βρέθηκαν είναι λίγα, δεν είναι αρκετά για να βοηθήσουν την έρευνα. Είναι όμως χαρακτηριστικά και δίνουν πολλές πληροφορίες για τη σύνθεση και τη διανομή της μεταγραφής αυτής που έκανε ο Σκαλκότας. Μέχρι να βρεθούν αυτά τα μικροφιλμ, τόσο εγώ όσο και το προσωπικό του Ξημέ γνωρίζαμε την ύπαρξη μιας μοναδικής πρωτότυπης πηγής των 9 χωρών, και αυτή ήταν η χειρόγραφη παρτιτούρα, το full score δηλαδή του συνθέτη. Με την αφορμή, εν πάση περιπτώσει αυτή, επεδίωξα και είχα τη χαρά να γνωριστώ με τον αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής Μαρκόπουλου, τον κύριο Δρίτσα, τον οποίο ευχαριστώ και συγχαίρω για την πρωτοβουλία του αυτή, με την ελπίδα ότι στο αρχείο της Φιλαρμονικής θα είχαν παραμείνει κάποιες ακόμα πάρτες άλλων οργάνων της μπάντας από την περίοδο εκείνη. Μέχρι σήμερα η έρευνα αυτή δεν έχει οδηγήσει σε νέα ευρήματα, παρόλα αυτά η προσπάθεια συνεχίζεται. Είναι πιθανόν η ίδρυση της Φιλαρμονικής το 1938 να σχετίζεται άμεσα με την ημερομηνία επεξεργασίας της εκδοχής των 9 χωρών από τους 36 για ορχήστρα πνευστών, την οποία έκανε ο ίδιος ο Σκαλκότας, παρόλο που οι μέχρι σήμερα αναφορές στην ημερομηνία επεξεργασίας του έργου δίνουν ως ημερομηνία σύνθεσης το 1936. Οι 9 χωροί επεξεργάστηκαν σε τρεις διαφορετικές περιόδους, μάλλον, όπως προκύπτει από τις διαφορές στο γραφικό χαρακτήρα, στο μελάνι, μοβ ή μαύρο που χρησιμοποιήθηκε, κυρίως όμως στη διαφορετική διανομή που έχει κάθε ομάδα χωρών. Στον Πελοποννησιακό αναφέρεται από το συνθέτη ως ημερομηνία σύνθεσης το 1931, στο Μακεδονικό το 1936, ενώ στους υπόλοιπους χορούς δεν υπάρχει ένδειξη ημερομηνίας. Απομένει επίσης άγνωστο το εάν αυτοί οι τρεις διαφορετικές υποομάδες των χωρών επεξεργάστηκαν με ενορχίστρωση που αντιστοιχούσε σε κάποια συγκεκριμένη μπάντα. Αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να διαπιστωθεί από μια περισσότερο εντελεχή έρευνα του υπάρχοντος αρχαιακού υλικού της Φιλαρμονικής του Μαρκόπουλου, ώστε να δούμε ποια ήταν τα άτομα τα οποία συμμετείχαν στη σύνθεση της Φιλαρμονικής εκείνη την περίοδο. Προφανώς, λαμβάνοντας υπόψη τη φιλική σχέση που είχαν ο Χασιώτης και ο Σκαλκότας, θα πρέπει να προϋπήρξαν συζητήσεις και η παραγγελία να έγινε πριν από την επίσημη ίδρυση της Φιλαρμονικής. Πάντως, δεν υπάρχουν στοιχεία ότι η Φιλαρμονική, όπως και οποιαδήποτε άλλη ελληνική φιλαρμονική, εκτέλεσε το έργο. Η μόνη εκτέλεση ενός μέρους των χωρών αυτών, εξ όσων γνωρίζω, έχει γίνει από την Ορχήστρα Πνευστών του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης τα τελευταία χρόνια.
Παίξαμε τον Πελοποννησιακό, τον Ηπειρωτικό, τον Καλαματιανό και τον Κρητικό και κάποιους ακόμα χορούς, όχι όμως την πλήρη σειρά. Πρέπει να πούμε όμως ότι η συνολική σειρά και των 9 χωρών, που διαρκεί περίπου 25 λεπτά, έχει εκτελεστεί επανειλημμένα στο εξωτερικό και υπάρχουν ηχογραφήσεις τόσο από την ορχήστρα πνευστών του Royal Northern College of Music, όσο και από την μπάντα των πεζοναυτών του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως έχω αναφέρει και σε άλλες μου ανακοινώσεις, οι ελληνικές φιλαρμονικές αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στην εκτέλεση έργων Ελλήνων συνθετών, όπως κατά καιρούς ήταν η ανεπαρκή στελέχωση με επαρκή αριθμό μουσικών και ιδιαίτερα σε κομβικές θέσεις οργάνων όπως είναι το όμποε, το αγγλικό κόρνο, το μπάσο κλαρινέτο, τα φαγκότα ή το κοντραφαγκότο, ο επαρκής αριθμός και η ποιότητα εξοπλισμού μουσικών οργάνων, η ανεπαρκής καμιά φορά τεχνική κατάρτιση των μουσικών, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε συμφωνικά έργα συναυλιακού χαρακτήρα με υψηλό επίπεδο τεχνικών δυσκολιών. Επίσης, η δυσκολία στην πρόσβαση στο μουσικό υλικό, όταν και εφόσον υπάρχει αυτό, είτε επειδή το υλικό αυτό είναι σε χειρόγραφη μορφή, είτε επειδή έχει εκδοθεί σε περιορισμένα αντίτυπα, είτε επειδή είναι πολύ ακριβό για δανεισμό. Επίσης, υπάρχουν δυσκολίες λόγω πνευματικών δικαιωμάτων, κάτι που καθιστά συχνά αδύνατη την εκτέλεση μεγάλου αριθμού εξαιρετικών συνθέσεων από τα περισσότερα μουσικά σύνολα. Δεν θέλω να σας κουράσω με ιστορικά στοιχεία που αφορούν την εξέλιξη των φιλαρμονικών στην Ελλάδα. Πάντως πρέπει να πούμε ότι για μια μεγάλη χρονική περίοδο η παρουσία των φιλαρμονικών συνδέθηκε και με πολιτικά ή και στρατιωτικά ακόμα γεγονότα στη χώρα και αυτό είχε αντίστοιχη επίδραση και στην πρόσληψη του ρόλου αλλά και του ρεπερτορίου των φιλαρμονικών στην ευρύτερη κοινωνία. Πρέπει να ακούμε ακόμα ότι η εκπαιδευτική λειτουργία των φιλαρμονικών, η οποία είναι αδιαμφισβήτητη, διεξάγεται κυρίως σε άτυπο επίπεδο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις περισσότερες χώρες του εξωτερικού. Έτσι, παρόλο που οι φιλαρμονικές έχουν ιστορικά επιτελέσει ένα εξαιρετικό έργο στον τομέα της μουσικής εκπαίδευσης και έχουν αναθρέψει πλήθος από εξαίρετους καλλιτέχνες, δεν χαρακτηρίζονται συχνά από ένα οργανωμένο πρόγραμμα σπουδών, υπάρχει έλλειψη σαφούς μεθοδολογίας, οργάνωση του μουσικού υλικού και σχεδιασμός ως προς την απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων. Η λειτουργία του συνδέθηκε από την αρχή με την ψυχαγωγία χαμηλότερων συνήθως εργασιακών στρωμάτων, μιλάω κυρίως για το 19ο αιώνα στην Ευρώπη, και τη διασκέδαση του κοινού στο πλαίσιο εορταστικών εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων, επετείων κτλ. Ή βέβαια για την υποστήριξη στρατιωτικών σχηματισμών. Σε άλλες χώρες του κόσμου όμως, της Ευρώπης και στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε κάποια στιγμή και ιδιαίτερα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, παρατηρήθηκε μία στροφή στη λειτουργία πολλών από τα σύνολα πνευστών, σε σύνολα συναυλιακής, αισθητικής μουσικής θα λέγαμε, ενώ ταυτόχρονα το τεχνικό τους επίπεδο ανέβηκε κατακόρυφα και η λειτουργία τους επίσης ενσωματώθηκε στο πρόγραμμα σπουδών όλων των βαθμίδων της μουσικής εκτέλεσης. Η μη τυπική εκπαιδευτικά οργάνωση των φιλαρμονικών δημιουργεί πολλά προβλήματα στη στοχοθεσία και το σχεδιασμό στον αρχιμουσικό. Επίσης, ένας πολύ μεγάλο σημαντικό ρόλο που έπαιξαν και συνεχίζουν να παίζουν οι φιλαρμονικές έχει να κάνει με το ότι διατηρούν βιβλιοθήκες ή αρχεία, που σε πολλές περιπτώσεις περιλαμβάνουν πολλά πρωτότυπα έργα σε χειρόγραφη μορφή ή παλιές εκδόσεις ή ακόμα και αντίγραφα από αρχιμουσικούς. Διατηρούν επίσης σημαντικό αριθμό άλλων τεκμηρίων, όπως καταλόγους εκτελεστών και οργάνων, προγράμματα συναυλιών, φωτογραφίες καθώς και άλλα κειμήλια. Η χρηστική λειτουργία των αρχείων αυτών δυστυχώς αποβαίνει συχνά σε βάρος του ιστορικού μέρους του αρχείου. Η απουσία κατάλληλων βιβλιοθηκονόμων οδηγεί στην καταστροφή, στην κλοπή ή στην απώλεια αρχείων που θα μπορούσαν να αποτελέσουν όχι μόνο υλικό για περαιτέρω έρευνα, αλλά και να βοηθήσουν στον εμπλουτισμό του ρεπερτορίου που σιγά σιγά αποελληνοποιείται και καταλήγει να περιορίζεται στην εκτέλεση διασκευών κινηματογραφικής ή pop μουσικής. Υπάρχει επίσης μια διαδεδομένη συνήθεια από κάποια στελέχη των φιλαρμονικών να αφαιρούν υλικό από τα αρχεία αυτά και να το κρατάνε για δική τους χρήση, συχνά για να το προστατεύσουν από καιρικές συνθήκες ή από διάφορα άλλα γεγονότα. Έτσι, πολλές φορές οδηγούμαστε στην εξαφάνιση μεγάλου μέρους του ιστορικού αρχείου αυτών των φιλαρμονικών. Πρέπει να πούμε επίσης ότι σε μεγάλο βαθμό η λειτουργία των φιλαρμονικών στην Ελλάδα παραμένει κυρίως υπηρεσιακή και λιγότερο εκπαιδευτική και αισθητική. Είναι αναγκασμένες λοιπόν οι μπάντες, είτε λειτουργούν υπό την αιγίδα ενός δήμου είτε του στρατού, να καλύπτουν υπηρεσιακά διάφορες εκδηλώσεις και πολλές φορές είναι δύσκολο να οργανώσουν ένα εκπαιδευτικό σύστημα ή μια προετοιμασία σε τεχνικό επίπεδο, ούτως ώστε να αποδώσουν υψηλότερο επίπεδο αποτελέσματα. Όπως είπαμε, σε πολλές χώρες του εξωτερικού έχει συντελεστεί εδώ και πολλά χρόνια μια μεγάλη αλλαγή στο θέμα αυτό,
πολλές από αυτές τις χώρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο, και η αλλαγή αυτή έχει συνοδευτεί, όπως παραδείγματος χάρη στη Μεγάλη Βρετανία, με τη σύνθεση έργων καθαρά συνευλιακού χαρακτήρα για μπάντες, για φιλαρμονικές. Αναφέρω εδώ την περίπτωση των Gustav Holst και Ralph Vaughan Williams. Και στην χώρα μας όμως, όπως θα δούμε παρακάτω, υπήρξαν συνθέτες, αξιολογότατοι συνθέτες, οι οποίοι έγραψαν για σύνολα πνευστών. Και δεν μιλάω μόνο για τους 9 χώρους του Καλκότα, αλλά και για άλλα έργα που έχει γράψει ή μεταγράψει ως Καλκότας για ορχήστρα πνευστών, αλλά και άλλοι συνθέτες. Εκτός από τις χώρες που αναφέραμε, και πολλές άλλες χώρες όπως η Ολλανδία, το Βέλγιο, σκανδιναβικές χώρες, η Ρωσία, η Ιταλία κτλ. Έχουν πολύ υψηλό επίπεδο φιλαρμονικές. Και στην Ελλάδα έχουν διακριθεί κατά καιρούς εξαίρετα σύνολα πνευστών και ανεξάρτητοι καλλιτέχνες, οι οποίοι έχουν γαλοχηθεί και σπουδάσει μέσα στις φιλαρμονικές αυτές, και ενώ έχουν συντεθεί αποσπασματικά έργα υψηλότατης αισθητικής. Το δυστύχημα είναι, όπως ανέφερα, ότι τα περισσότερα από τα έργα αυτά παίζονται ελάχιστα για τους λόγους που αναφέρθηκα. Είναι δυνατή μια αναστροφή αυτής της κατάστασης? Μπορούν οι φιλαρμονικές να αποτελέσουν πυρήνα οργανωμένης μουσικής εκπαίδευσης, ενώ ταυτόχρονα να λειτουργήσουν ως χώρος και ιστορικής έρευνας, αλλά και να συνεχίσουν να εκπληρώνουν το βασικό τους ρόλο, που είναι η ψυχαγωγία του μέσου πολίτη? Κατά την άποψή μου, η δυνατότητα αυτή είναι απολύτως εφικτή και μάλιστα και μη αναστρέψιμη, θα έλεγα. Καταρχήν υπάρχουν τα παραδείγματα των ιστορικών φιλαρμονικών της Κέρκυρας, στις οποίες ήδη φαίνεται ότι αρχίζει να εμφανίζεται μία διασύνδεσή τους με την ακαδημαϊκή έρευνα. Επίσης, οι τεχνικές εξελίξεις στον τομέα της ψηφιοποίησης και της μετατροπής σε μουσικό ψηφιακό κείμενο καθιστούν πλέον πολύ ευκολότερη την προστασία, την ανάδειξη και την καταγραφή των μουσικών αρχείων των φιλαρμονικών. Θεωρώ όμως ότι το πιο ελπιδοφόρο μήνυμα στην κατεύθυνση αυτή είναι η λειτουργία καλλιτεχνικών μουσικών πανεπιστημιακών τμήματων, για τους εξής λόγους. Η λειτουργία μουσικών σχημάτων σε πανεπιστημιακά μουσικά ιδρύματα δεν αποτελεί μια απλή απασχόληση των φοιτητών, αλλά υποχρέωσή τους και μέρος του προγράμματος σπουδών. Το γεγονός αυτό δημιουργεί υποχρεώσεις, αλλά και δυνατότητες φυσικά, μιλάμε καταρχήν για τις υποχρεώσεις, συνεχούς παρουσίας των φοιτητών στις δοκιμές, αλλά επίσης και στους διδάσκοντες την υποχρέωση να οργανώσουν τη διδακτία ύλη σε βαθμό δυσκολίας και με βάση τη χρονική διάθεση που έχει ένα πρόγραμμα σπουδών. Διευκολύνεται επίσης η κατεύθυνση της λειτουργίας του συνόλου σε ένα περισσότερο εκπαιδευτικό επίπεδο, γιατί τα σύνολα αυτά δεν λειτουργούν σε πρώτο επίπεδο ως καλλιτεχνικά, δηλαδή δεν είναι υποχρεωμένα να καλύψουν ένα συγκεκριμένο αριθμό υπηρεσιών, αλλά αντίθετα ο πυρήνας της δραστηριότητάς τους είναι εκπαιδευτικός. Το αντίθετο συμβαίνει στις δημοτικές και στις στρατιωτικές φιλαρμονικές. Δίνεται επίσης η δυνατότητα μέσω ποικίλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων να έρχονται οι φοιτητές σε επαφή με διαφορετικούς διδάσκοντες, με μετακλήσεις καθηγητών από το εξωτερικό, κάτι που σπάνια συμβαίνει στο πλαίσιο των οδιακών σπουδών. Η παρουσία φοιτητών σε ένα καλλιτεχνικό τμήμα προϋποθέτει επίσης την προσήλωσή τους σε μια επαγγελματική και συνειδητή προσέγγιση της μουσικής και στη διασφάλιση ενός ελάχιστου κατακτηθέντος επίπεδου δεξιότητας σε σχέση με τις φιλαρμονικές ή τα οδεία, στα οποία παρατηρείται ένα μεγάλο ηλικιακό εύρος ως προς την κάλυψη των θέσεων των ορχιστρών αυτών, και επίσης και παρατηρείται και μια ευρύτητα ως προς τις επιδιώξεις που έχουν οι συμμετέχοντες στη φιλαρμονική. Κάποιοι έχουν πολύ υψηλές φιλοδοξίες καλλιτεχνικές, κάποιοι πηγαίνουν για να απασχοληθούν κάποιες ώρες της ημέρας ή της εβδομάδας κτλ. Αυτό το γεγονός συχνά δεν επιτρέπει στον αρχιμουσικό το σχεδιασμό του ρεπερτορίου και των δοκιμών και να το πλαισιώσει με έργα υψηλής καλλιτεχνικής αξίας και τεχνικής δυσκολίας. Σήμερα, ένα άλλο θετικό στοιχείο, υπάρχουν πάρα πολλοί αξιόλογοι μουσικοί εκτελεστές, αλλά και διευθυντές ορχήστρας. Το τεχνικό επίπεδο των οργάνων, αλλά και η συντήρησή τους έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ, καθώς επίσης και οι μέθοδοι διδασκαλίας, μελέτης και προετοιμασίας όσων συμμετέχουν σε μια φιλαρμονική. Τέλος, πρέπει να πούμε ότι το Πανεπιστήμιο είναι ένας πολυσύνθετος οργανισμός που προβλέπεται εξ ορισμού η διασύνδεση της λειτουργίας του με πολλές άλλες δομές, όπως είναι το Κέντρο Διαβίου Μάθησης, η βιβλιοθήκη, τα προγράμματα εξειδίκευσης κτλ. Ενώ η δυνατότητα ταυτόχρονης λειτουργίας μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών διευκολύνει τη σύμπραξη με ωριμότερους μουσικούς και τη συνδιαλλαγή με το χώρο της έρευνας και της ακαδημαϊκής δραστηριότητας. Υπάρχουν ακόμα κατοχυρωμένες διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης
που υποχρεώνουν στη συνεχή αναβάθμιση και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και των επιτευγμάτων των μουσικών συνόλων και τη θεσμοθετημένη αξιολόγηση των διδασκόντων. Ας γυρίσουμε όμως στην περίπτωση Σκαλκότα. Πρέπει να πω ότι το ενδιαφέρον μου για το έργο του Σκαλκότα ξεκίνησε με την επαφή μου με τον Γιώργο Χατζηνίκο, τον αείμνηστο καλλιτέχνη και διευθυντή ορχήστρας, ο οποίος υπήρξε επίτιμος διδάκτορας του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης και θεωρώ ότι έχει συμβάλει καθοριστικά στη διάδοση του έργου του Σκαλκότα. Ο Χατζηνίκος δεν φαίνεται ότι είχε ασχοληθεί ιδιαίτερα με το ρεπερτόριο του συνθέτη για σύνολα πνευστών. Όμως το άνοιγμα που έγινε στο τμήμα μας το 2014 με τη δημιουργία μιας πρώτης ορχήστρας πνευστών με οδήγησε στην έρευνα του ρεπερτορίου αυτού, κυρίως για ποιο λόγο το υλικό αυτό παραμείνει ακόμα και σήμερα εμπολής άγνωστο. Και όταν λέω άγνωστο, δεν εννοώ ότι δεν είναι γνωστή η εργογραφία του στους ερευνητές, αλλά κυρίως ότι είναι στην πραγματικότητα η εργογραφία του Σκαλκότα σε ό,τι αφορά τα σύνολα πνευστών είναι άγνωστη στους επαγγελματίες μουσικούς και στο ευρύ κοινό. Χάρη στη βοήθεια και υποστήριξη που είχα από το Κέντρο Σύγχρονης Μουσικής Έρευνας, κατάφερα να μελετήσω μεγάλο μέρος της εργογραφίας αυτής και ευελπιστώ ότι σύντομα θα καταφέρουμε και να προχωρήσουμε και σε εκδοτικές πρωτοβουλίες. Πρέπει εδώ να διευκρινιστεί το εξής. Χωρί του Σκαλκότα έχουν επανειλημμένα εκτελεστεί και ηχογραφηθεί από ελληνικά σύνολα πνευστών, είτε μικρότερα είτε μεγαλύτερα, και μάλιστα με εξαιρετική απόδοση. Το ζήτημα που τίθεται όμως είναι ότι οι εκτελέσεις αυτές δεν βασίζονται στην πρωτότυπη επεξεργασία ή δεν φαίνεται να βασίζονται στην πρωτότυπη επεξεργασία των 9 χωρών του Σκαλκότα για ορχήστρα πνευστών, αλλά πρέπει να είναι μεταγραφές από κάποιες άλλες εκδοχές των χωρών, όπως αυτή της συμφωνικής ή της εκδοχής για σύνολα εγχόρδων. Συνεπώς, στην πρωτότυπη εκδοχή τους, οι 9 χωροί του Σκαλκότα για ορχήστρα πνευστών δεν φαίνεται να έχουν παιχτεί ποτέ από ελληνικό σύνολο, με την εξαίρεση, όπως σας ανέφερα, της ορχήστρας πνευστών του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης. Έτσι, φαίνεται ότι στην ιστορική μνήμη της χώρας δεν έχει αποτυπωθεί ακόμα κάποιο τεκμήριο της εκτέλεσης αυτού του έργου. Η επόμενη φάση της διαδικασίας ήταν να συλλέξω όσο περισσότερες πηγές μπορούσα σε σχέση με το έργο αυτό. Αυτό που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα είναι ότι υπάρχει το χειρόγραφο του full score, της παρτιτούρας δηλαδή, το οποίο είναι από τον ίδιο τον Σκαλκότα. Επίσης υπάρχει η μοναδική έκδοση του έργου από τον Günter Schuller από την Margun Music. Επικουρικά, για να μπορέσω να δουλέψω και για να μπορέσω να δουλέψω συγκριτικά, χρειάστηκε να χρησιμοποιήσω τα χειρόγραφο του συνθέτη από το πρωτότυπο έργο για συμφωνική ορχήστρα και για να ξεδιαλύνω κάποια θέματα που αφορούσαν το γραφικό χαρακτήρα και επίσης για να διαπιστώσω ποια είναι η διασύνδεση σε ό,τι αφορά την ενορχήστρωση των δύο διαφορετικών εκδοχών του έργου. Αντίστοιχη δουλειά έκανε ο Σκαλκότας και με το αρχαίο ελληνικό εμβατήριο, ένα έργο το οποίο έγραψε επίσης για μια μικρή συμφωνική ορχήστρα και μετέγραψε ο ίδιος για ορχήστρα πνευστών. Βέβαια, με μια σύνθεση ορχήστρας πολύ διαφορετική από αυτή των 9 χωρών. Η επόμενη δυσκολία που αντιμετώπισα ήταν η προσαρμογή του έργου στη διανομή μιας υπάρχουσας σύγχρονης ορχήστρας πνευστών. Πρώτον, επειδή η διανομή που προτείνει ο Σκαλκότας δεν είναι σύγχρονη. Δεύτερον, επειδή συνήθως οι φιλαρμονικές δεν λειτουργούν σε μια παγιωμένη σύνθεση, σε αντίθεση με τις συμφωνικές ορχήστρες, ούτε έχουν τα είδη οργάνων, ούτε σε είδη οργάνων, αλλά ούτε σε αριθμό μουσικών αναθέσει. Και τρίτον, διότι η σύνθεση μιας σπουδαστικής ορχήστρας, ενός πανεπιστημίου, αναγκαστικά αλλάζει, έστω και λίγο, σε κάθε ακαδημαϊκό έτος, με την αποφύτηση παλιών και με την εισαγωγή νέων φοιτητών. Σε αντίθεση με μια επαγγελματική ορχήστρα πνευστών, η οποία μπορεί να προγραμματίζει, να προκυρήσει και να καλύπτει καινές θέσεις ανάλογα με τις ανάγκες της. Έτσι χρειάστηκε σε ορισμένες περιπτώσεις να μεταφερθούν μέρη οργάνων σε όργανα παραπλήσιας έκτασης αλλά διαφορετικού ηχοχρώματος ή μεταφοράς, ενώ σε κάποιες εξαιρετικές περιπτώσεις, για να μην χαθούν ορισμένα περάσματα που ήταν γραμμένα σε μη διαθέσιμα όργανα, χρειάστηκε να περιοριστούν αυτά σε άλλα όργανα, σε σημεία που είχαν παύσεις. Η επόμενη δυσκολία αφορά το καθεαυτό καλλιτεχνικό μέρος, δηλαδή την προετοιμασία, τη διδασκαλία του έργου στους μουσικούς. Σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό το έργο είναι αρκετά δύσκολο. Οι διευθυντές ορχήστρες γνωρίζουν τις εξαιρετικές δυσκολίες που έχουν ορισμένοι από τους χορούς του Σκαλκότα ως προς την προετοιμασία τους. Επίσης υπάρχουν πολλές τεχνικές δυσκολίες σε ορισμένες περιπτώσεις που σχετίζονται με επιμέρους όργανα, όπως παραδείγματος χάρη
πολλά μέρη που είναι γραμμένα στην κορνέτα ή στην τρομπέτα σε πολύ υψηλή περιοχή και επίσης δυσκολίες που αφορούν τις αλλαγές σε τέμπη, στο ύφος, στις δυναμικές, σε αρμονικούς χρωματισμούς, τον οποίο ο συντονισμός απαιτεί πάρα πολύ καλή εκτελεστική εμπειρία. Η απόκτηση γνώσεων ενορχήστρωσης μέσω της ενασχόλησης με τους 9 χορούς δίνει επιπλέον τεχνογνωσία στον επίδεξο μεταγραφέα. Έτσι, γνωρίζοντας κανείς βασικές μεταγραφικές τεχνικές του συνθέτη, μπορεί πλέον να αποτολμήσει με την ίδια φιλοσοφία τη μεταγραφή και άλλων χορών, τους οποίους ο συνθέτης για διάφορους λόγους δεν πρόλαβε ή δεν επεδίωξε να ολοκληρώσει. Είναι συνεπώς πολύ ενδιαφέρον να προχωρήσει η έρευνα στο κομμάτι των τεχνικών ενορχήστρωσης του Σκαλκότα για μπάντες, για ορχήστρες πνευστών, και επομένως είναι απολύτως εφικτή και η εκτέλεση και άλλων χορών από μια υψηλό επίπεδο ορχήστρα πνευστών, ενδεχομένως με την ενίσχυσή της σε κέρυες θέσεις από περισσότερο δεξιοτέχνες μουσικούς. Το παράδειγμα των χορών του Σκαλκότα με κανέναν τρόπο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως μεμονωμένο. Υπάρχουν πρωτότυπα έργα διακεκριμένων Ελλήνων συνθετών, τα οποία θα πρέπει να τύχουν αντίστοιχης επεξεργασίας, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις υπάρχουσες φιλαρμονικές. Ενδεικτικά αναφέρω Πέτρος Πετρίδης, Διονύσιος Βυσβάρδης, Μαργαρίτης Καστέλης, Νίκος Αστρινίδης και βέβαια μια πολύ μεγάλη σειρά συνθετών της Επτανησιακής Σχολής. Όπως αναφέρθηκε όμως, το πρόβλημα της διάχυσης του πρωτότυπου ελληνικού ρεπερτορίου για μπάντα δεν είναι μόνο καλλιτεχνικό. Συνδέεται με προβλήματα πρόσβασης σε πηγές, αποκωδικοποίησης του μουσικού υλικού κτλ. Συνεπώς, πιστεύω ότι τα πανεπιστήμια σε συνεργασία με τους φορείς που διαχειρίζονται τα αρχεία αυτά, όσο βέβαια και την προφορική παράδοση και μνήμη της λειτουργίας των φιλαρμονικών αυτών, έχουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο να παίξουν, αυτών της επιμέλειας σύγχρονων κριτικών και ερμηνευτικών εκδόσεων, προσιτών σε κάθε μάτι και σε κάθε εκτελεστή και της περαιτέρω επαγγελματικής ηχογράφησης του ξεχασμένου αυτού ρεπερτορίου. Οι φιλαρμονικές που διατηρούν τέτοια αρχεία έχουν την ιστορική ευκαιρία και πιστεύω και ευθύνη να διευκολύνουν την πρόσβαση των μελετητών σε αυτά, παρέχοντας πληροφορίες που σχετίζονται με την κατασκευή και τη λειτουργία των οργάνων, το τεχνικό επίπεδο των μουσικών που στελέχωναν τις φιλαρμονικές τα προηγούμενα χρόνια, τα προγράμματα συναυλιών, διάφορες πάρτες από μεταγραφής, την αλληλογραφία των αρχιμουσικών κτλ. Η επιτυχής αναβίωση του μουσικού υλικού, καταρχήν σε ερευνητικό και δευτερευόντως σε εκτελεστικό επίπεδο, θα δώσει εν συνεχεία το έναυσμα στην παραγωγή νέων συνθέσεων και στην προαγωγή της μουσικής για σύνολα πνευστών στην Ελλάδα. Πολλοί Έλληνες συνθέτες, σύγχρονοι Έλληνες συνθέτες, αγνοούν πεισματικά την μπάντα για διάφορους λόγους. Είναι χαρακτηριστικό όμως ότι οι μεγαλύτεροι συνθέτες ευρωπαϊκής μουσικής, ακόμα και όταν έχουν αφιερώσει ένα μικρό μέρος της συνθετικής τους παραγωγής στα σύνολα πνευστών, δεν παρέλειψαν να αφιερώσουν ορισμένα από τα πιο εμπνευσμένα έργα τους σε τέτοια σύνολα. Χαρακτηριστικά μπορούμε να αναφέρουμε την αλληλογραφία του Μότσαρτ σχετικά με πολλά έργα του για σύνολα πνευστών και επίσης τους συνθέτες Χέντελ, Μπέιτόβεν, Δβόρζακ, Μπερλιόζ, Στραβίνσκι, Μιγιό, Χίντεμιτ, Χατσατουριάν και πολλούς άλλους. Πιστεύω λοιπόν ότι έχει φτάσει ο χρόνος στην Ελλάδα αλλά και οι συνθήκες ώστε να αναβιώσει η μουσική των σύνολων πνευστών στη χώρα μας και κάθε φορέας ή εμπλεκόμενος σε αυτήν να βοηθήσει ώστε να μην χαθεί η ιστορική αυτή ευκαιρία. Σας ευχαριστώ πολύ. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Γιώργο Μόλβαλη, παλιό μέλος της φιλαρμονικής μας, που στέκεται πάντα δίπλα μας και συντέλεσε στη δημιουργία των βίντεο που παρακολουθήσατε. Θα σας διαβάσω ένα χαιρετισμό από τον κύριο Ξανθουδάκη Χάρη, ομότιμο καθηγητή του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Ως γραμματέας του Μουσικού και Δραματικού Συλλόγου Αθηνών, του αρχαιότερου μουσικοεκπαιδευτικού ιδρύματος του ελληνικού κράτους, έχω την ιδιαίτερη χαρά να ευχηθώ μακροημέρευση και λαμπρή πολιτιστική συνέχεια προσφοράς στο ιστορικό σας σωματείο που γιορτάζει απόψε τα 80 χρόνια της λειτουργίας του. Συγχαίροντας θερμά τον Δήμο και τη Φιλαρμονική Μαρκοπούλου, καθώς και το Ίδρυμα Χορμούζιου Παπαϊωάννου, για την πρωτοβουλία τους να συνδυάσουν την επέτειο με μια έκθεση πολύτιμων τεκμήριων του μεγάλου μας Νίκου Σκαλκότα, εύχομαι καλή επιτυχία στην απόψινή σας εκδήλωση. Τον ευχαριστούμε και εκείνον πολύ. Και περνάμε στην κυρία Ράμου Λορέτα, πιανίστρια και μουσικολόγο. Ναι, ακούτε. Ναι.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ το Ίδρυμα Χουρμουζού Παπαϊωάννου και τον Πέτρο Φραγκίστα και επίσης ευχαριστώ τον Διευθυντή της Μουσικής Φιλαρμονικής, του Δήμου Μαρκοπούλου. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλη χαρά να βρισκούμε μαζί σας εδώ απόψε. Με την ιδιότητά μου ως ερευνήτριας του έργου του Νίκου Σκαλκόντα. Θα πιάσω το νήμα λίγο από αυτό που είπε ο κύριος Δήμαρχος πριν από λίγο, ότι κατά τη δεκαετία του 80 κυρίως ήταν γνωστός ο γιος του Νίκος Σκαλκόντας. Και τη δεκαετία, εγώ ήμουν, είμαστε πριν ψηνομήλικη φαντάζομαι, ήμουνα στο ΟΔΙΟ μαθήτρια και βέβαια ήξερα τον μπαμπά Νίκο Σκαλκόντα, όχι το γιο. Και θα ήθελα να σας πω πάρα πολύ σύντομα λίγο τη διαδρομή μου ως ερευνήτρια σε σχέση με το έργο του Σκαλκόντα για να κάνω λίγο τη μεγάλη εικόνα μέσα στην οποία η απόψινή εκδήλωση παίρνει μια πολύ ιδιαίτερη σημασία. Ο συνάδελφος κ. Χασιώτης μίλησε πριν ειδικά για το χειρόγραφο αυτό, ειδικά για την σύνθεση μουσικής για πάντα. Εγώ θα σας κάνω, έτσι όσο πιο συνοπτικά μπορώ, την εικόνα του πού βρίσκεται σήμερα η έρευνα για τον Νίκο Σκαλκόντα, τι τύπου στοιχεία έχουμε στα χέρια μας και γιατί αυτό που σημαίνει εδώ απόψε θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό. Τη δεκαετία του 80 λοιπόν, ο Σκαλκόντας ήταν ακόμα ένας μύθος. Δηλαδή, ως σπουδαστές του Εθνικού Οδείου, ξέραμε ότι ήταν ένας πολύ σημαντικός συνθέτης, πλην όμως δεν είχαμε ούτε ηχογραφήσεις, ούτε παρτιτούρες. Και λίγο αργότερα, όταν ξεκίνησα τις σπουδές μου, τον έβαζα στα προγράμματά μου, ήταν αποτελούσε μέρος της μεταπτυχιακής μου έρευνας, γιατί ήθελα κατά κάποιο τρόπο να δω σε τι έγκυται αυτό το μυστήριο. Ήταν πράγματι τόσο μεγάλο συνθέτης όσο έλεγαν όλοι, και αν ναι, γιατί. Πού βασίζονταν αυτά τα στοιχεία, τι είχαμε στα χέρια μας, ποιες ήταν οι μαρτυρίες, τι ξέραμε που να προέρχεται από τον ίδιο, από πρωτογενείς πηγές. Για να μην σας πολυλογώ, ένα μεγάλο μέρος αυτών των απορριών που είχα παρέμειναν μέχρι πολύ πρόσφατα, που συνέχιζα να παίζω ως πιανίστα τα έργα του Νίκου Σκαλκόντα. Μέχρι λοιπόν που πολύ πρόσφατα αποφάσισα να ξεκινήσω μία διδακτορική έρευνα στο Παρίσι, στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης και στο ΟΔΙΟ του Παρισιού, με θέμα τα έργα για πιάνο του Νίκου Σκαλκόντα. Και εκεί βρέθηκα να έχω μπροστά μου την πλήρη απουσία στοιχείων τα οποία να προέρχονται από τον ίδιο το συνθέτη για τα έργα του. Δηλαδή, για να εξηγήσω τι εννοώ, συνθέτες οι οποίοι είχαν μία λίγο πιο ευτυχή επαγγελματική ζωή, όπως ξέρουμε δεν ήταν η περίπτωση του Σκαλκόντα, συνεργάστηκαν όσο ζούσαν με μουσικούς, με μαέστρους, τα έργα τους γινόντουσαν παραγγελίες, τα έργα τους πεζόντουσαν, έχουμε προγράμματα, έχουμε μαρτυρίες των ανθρώπων που συνεργάστηκαν μαζί τους για το τι τους είπε ο συνθέτης και δημιουργείται μία προφορική παράδοση ώστε και όταν ακόμα πεθάνει ο δημιουργός, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν συνεργαστεί μαζί του μεταφέρουν τα λόγια του στους μαθητές τους σε νέες γενιές μουσικών και έτσι έχουμε πολλά στοιχεία που είναι εξαιρετικά πολύτιμα. Στην περίπτωση του Σκαλκόντα έχουμε ένα τεράστιο κενό, διότι εκτός από τους ελληνικούς χορούς που ήταν πράγματι ένα πολυπεγμένο έργο όσο ζούσε, από τότε που γύρισε στην Αθήνα το 1933 μέχρι τον πολύ πρώιμο θάνατό του στα 45 του χρόνια, το 49, τα μόνα έργα που παίχτηκαν ήταν η ελληνική χορή και μερικές παραγγελίες μπαλέτων που έγιναν από ομάδες χορού, της Πολυξένης Ματέη και της Κούλας Κάτσικα, πιο συγκεκριμένα, και του Κώστα Νίκος. Εκτός από αυτά, έχουμε ένα κενό. Οπότε, ως ερευνητής που θέλει κανείς να ασχοληθεί με αυτό το έργο, τι κάνει? Πηγαίνει προς το περιβάλλον, πηγαίνει να βρει με ελάχιστες καμιά φορά ενδείξεις που ο τάδε μουσικός που ίσως έπαιξε ένα έργο του, ποιος είναι, αν έχουμε κάποιο άλλο στοιχείο γι' αυτόν. Και έτσι βρέθηκα μέσα από αυτή τη μεθοδολογία, την αναγκαστική μεθοδολογία,
Βρέθηκα στο Βερολίνο να ψάχνω τα αρχεία ανθρώπων που είχα στοιχεία ότι είχα συνεργαστεί με τους Καλκότα και το ίδιο και για την Αθήνα. Στην Αθήνα όμως τα πράγματα ήταν, όπως σας είπα, πολύ λίγα. Οπότε κανείς φτάνει σε ένα επίπεδο μικροϊστορίας, δηλαδή πιάνει τη γειτονιά του που έμενε και στο μεταξουργείο, να δει πώς ήταν ο περίγυρος της γειτονιάς εκείνη την εποχή. Και πράγματι βρίσκουμε στοιχεία από τη ζωή αυτής της γειτονιάς το 1940 να έχουν περάσει με ένα πολύ υποδόριο αλλά πολύ χαρακτηριστικό τρόπο μέσα στη μουσική του. Βλέπουμε ότι οι φιλικές σχέσεις του, όπως αυτή που ανακαλύπτω και εγώ απόψε με τον κύριο Χασιώτη, έδωσαν, ήταν η απαρχή για να δημιουργήσει έργα για πολύ ειδικές περιστάσεις. Σε αυτή την κατηγορία είναι και τα μπαλέτα, όπως σας είπα, και ακριβώς αυτή η ιστορία με τους χορούς που έγραψε για τη φιλαρμονική του Δημαρχοπούλου. Πρόκειται λοιπόν για ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο στο πάζλα της ζωής και της δημιουργίας ενός συνθέτη για τον οποίο έχουμε τα στοιχεία για τα οποία διαθέτουμε μας δίνονται πραγματικά με το σταγονόμετρο. Και αυτό το οποίο θεωρώ επίσης πολύ σημαντικό είναι μια τέτοια ανακάλυψη, μια τέτοια έκθεση που γίνεται εδώ, η επανασύνδεση αυτή του Σκαλκότα με τη φιλαρμονική του Δήμου εδώ, με τον κόσμο του Δήμου Μαρκοπούλου, να είναι η επαρχή μιας σχέσης γόνιμης, η οποία δεν μπόρεσε να γίνει όταν έγιναν οι χωροί του 1938, όταν του συνέθεσαν το 1938. Αυτοί οι χωροί μπορούν να αποτελέσουν θαυμάσιο υλικό για περισσότερη δουλειά παιδαγωγική, για περισσότερες συναυλίες, για περισσότερες μεταγραφές, για να συνδεθούν με άλλα έργα του ρεπερτορίου, όπως είπε ο συνάδελφος πριν, για πάντα, να δούμε τι σχέσεις είχε με άλλα έργα της εποχής του. Είναι δηλαδή ένας μικρός πυρήνας που είναι πια σε εμάς σήμερα, 80 χρόνια μετά, είναι στο χέρι μας, να φτιάξουμε όλους αυτούς τους δεσμούς που για ιστορικούς λόγους δεν ήταν δυνατόν να γίνουν το 1938. Και θα ήθελα επίσης να προσθέσω κάτι ακόμα. Ο Σκαλκότας πολύ συχνά ξεκινούσε από μικρές τέτοιες ευκαιρίες, έκανε τη δουλειά που του είχε ανατεθεί, αλλά μετά, σαν να δούλευε μέσα του η ενασχόλησή του με κάποιο είδος, όπως σας είπα, η μουσική μπαλέτο ή εδώ η μουσική για πάντα, και μετά συνέχιζε σε κάτι τελείως προσωπικό. Αυτή τη στιγμή θα κάνω μία εικασία, η οποία όμως είναι πολύ πιθανή σε σχέση με όσα έχω δει και για το πώς λειτουργεί δημιουργικά ο Σκαλκότας. Το 1938 γράφει και το κοντσερτίνο για όμποε και πιάνο, το οποίο είναι ένα έργο εξαιρετικά δύσκολο. Και στα επόμενα χρόνια, μέχρι το 1942-1943, γράφει επίσης τα έργα για φαγκότο και πιάνο, τη μεγάλη σονάτα για φαγκότο και πιάνο κατά η μισή ώρα, και επίσης άλλο ένα κομμάτι για τρομπέτα και πιάνο, και αυτά τα βάζει σε ένα σύνολο, το οποίο ονομάζεται κυκλικό κοντσέρτο, που κρατάει περίπου μία ώρα, όπου έχουμε δύο κουαρτέτα, όπου συναντώνται τα τρία αυτά πνευστά, το όμποε, το φαγκότο και η τρομπέτα με το πιάνο, για την αρχή και το τέλος αυτού του κοντσέρτου, και στη μέση έχουμε τα τρία ντουέτα που σας είπα και πριν. Αυτό είναι ένα μειώδες έργο από τα διασημότερα της φιλολογίας για αυτά τα συγκεκριμένα όργανα. Πρόκειται για έργα που αυτή τη στιγμή είναι υποχρεωτικά σε μεγάλους διεθνείς διαγωνισμούς για όμποε ή για φαγκότο, για τρομπέτα. Και μπορώ να φανταστώ πολύ εύκολα, χωρίς βέβαια να έχω καμία απολύτως απόδειξη γι' αυτό, ότι η ενασχόλησή του με τα όργανα της μπάντας το 1938, το ότι μπήκε στη λογική να γράψει αυτά τα όργανα, να δει ποιες ήταν οι δυνατότητές τους κτλ., μπορεί να ήταν η απαρχή για τη μεγάλη αυτή σύνθεση που ακολούθησε. Δεν θα σας κουράσω άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνατε να είμαι εδώ μαζί σας απόψε και εύχομαι η απόψινή εκδήλωση να είναι η πρώτη μιας σειράς που θα ζωντανέψουν αυτή τη μουσική, θα ζωντανέψουν τη σχέση που είχε ο Σκαλκότας με τη φιλαρμονική του Δήμου Μαρκοπούλου και
και για πολλές πολλές άλλες ιδέες με φαντασία και με δημιουργικότητα που θα μπορούν να γίνουν στο επόμενο, στο εγγύς μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παλαιά και νέα μέλη του Συλλόγου, καθώς και όλους τους φίλους της Φιλαρμονικής
που εργάστηκαν στα παρασκήνια για την υλοποίηση της ιδέας μας. Τον κύριο Γιάννη, τον παπά μου, τον κύριο Σπύρο, τον κύριο Γιώργο, τον Αποστόλη, τον Παρασκευά, την Ελένη, την Ευαμφία, τον Μάριο, την Εφέλη, τον Χρήστο, τον Σωτήρη, τον Λεωνίδα, την Κατερίνα, τον Σπύρο, τον Ηλία, την Εύα, τη Σοφία, την Αμαρία, τον Ιάσονα, τη Σοφία και τον Γαβριήλ. Το Δέλτα Σίγμα του Συλλόγου, έναν έναν ξεχωριστά, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, την Γραμματέα μας, τον Σταύρο, τον κύριο Τάκη, που χθες μέχρι τις 2 ώρα τη νύχτα από τα πόδια που μας κουβάλαγε χωρίς να νιώθει τίποτα από κούραση. Εγώ προσωπικά θέλω να ευχαριστήσω τον Γιάννη τον Δρίτσα. Όποια βάση βλέπετε μέσα στην έκθεση, την έχει φτιάξει μόνος του. Κάποιες από τις προθήκες τις έχει φτιάξει μόνος του. Κρυφά δεν τον έβλεπε κανείς, όλα τα έκανε υποχθόνια. Τους δασκάλους μας, την Αγγελική, την Εύη, τον Παναγιώτη. Τι να πούμε για τον μαέστρο, για την υπομονή που μας ανέχεται κάθε μέρα. Και έναν αφανή ήρωα σε όλο αυτό, την υπεύθυνη επικοινωνίας μας, κυρία Μαρίτα Μαντάρα. Βλέπετε εδώ, μαζί με τη δικιά μας ιδέα με τον κύριο Φραγκίστα, ήρθε η Μαρίτα και το ολοκλήρωσε με το δικό της στυλ, όπως ξέρει εκείνη, και φυσικά τον κύριο Αρβανιτάκη για την υπομονή του που εκείνος ξέρει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν περάσουμε έξω, θα ακούσουμε στο βιολί και στο πιάνο την σονατίνα ρυθμός 1 για βιολί και πιάνο. Μετά από αυτό θα περάσουμε έξω, εφόσον δεν βρέχει και μας θέλει ο καιρός σήμερα, να ακούσουμε τους υπόλοιπους χορούς. Σας ευχαριστώ και πάλι για την υπομονή σας και την κατανόηση της ζέστης του χώρου που ξέρετε. Thank you.
κουιντέτο ή για την ακρίβεια, όπως μας είπε και ο μαέστρος μας, σεξτέτο. Στο φλάουτο, η κυρία Μαρκία Τράνακα. Στο όμποε, ο κύριος Χρήστος Δράπος. Στο κλαρινέτο, ο κύριος Γάσπαρης Μαμάς. Στο σαξόφωνο, άλτο, ο κύριος Χάρης Κωνσταντόπουλος. Στο φαγκότο, ο κύριος Οδυσσέας Βάσιος. Θα ακούσουμε δύο από τους 9 χορούς που έχουν μεταγραφεί για πνευστά, συγκεκριμένα τον Κρητικό και τον Ηπειρώτικο. Το έργο του Νίκου Σκαλκότα, 9 χοροί, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα ελληνικό μουσικό ένιγμα που χορεύεται. Το έργο ενσωματώνει στοιχεία της ελληνικής μουσικής παράδοσης, αλλά και του σύγχρονου μουσικού ρεύματος που αποδίδονται με τον πρωτοποριακό ύφος του συνθέτη, που παρέμεινε για δεκαετίες στο περιθώριο εξαιτίας της ανατρεπτικής του αντίληψης για του έως τότε παγιωμένους κανόνες της μουσικής. Ο Αυστροβρετανός μουσικολόγος και κριτικός Hans Keller αναφέρει ως κορυφαίους συνθέτες τα 4 σίγμα: Σένμπερκ, Στραβίνσκι, Σκαλκότας και Σωστακόβιτς. Στο όμορφο το γλυκό κομμάτι της βραδιάς, στην Παντίνα μας. Από την Παντίνα μας θα ακούσουμε Bavarian Folk Dance και Hungarian Dance. Λίγο την υπομονή σας μέχρι να έρθουν τα παιδάκια μας να τα στήσουμε, να τους χειροκροτήσουμε πάρα πολύ.
Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Τιμούμε ένα μεγάλο Έλληνα μουσουργό, τον Νίκο Σκαλκότα, που ελάχιστοι από τους μεταγενέστερους μουσικούς, ευωνομαζόμενους μουσουργούς, μπορούν να είναι τέτοιου ελληνικούς. Το μόνο που θέλω να πω για τον Νίκο Σκαλκότα είναι ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Ο ίδιος όσο ζούσε ήταν ένας άσημος μουσικός. Ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθούσε να επιβιώσει για τις τέχνες του. Κάποια στιγμή για να μπορέσει να βγάλει τα προστοζήν έπαιζε βιολί και προσλήφθηκε στην τότε κρατική ορχήστρα Αθηνών. Επειδή υπήρχαν όπως και σήμερα και παλαιότερα παντού κλικαρίες της εποχής, του συστήματος τον απομόνωσαν σε ένα αναλόγιο τελευταίο, δεκατιανό θα μπορούσα να πω. Όταν ήρθε ένας ξένος μαέστρος για να διευθύνει εκείνη την εποχή την κρατική ορχήστρα, υπήρχε σε κάποιο κομμάτι ένα πασάζ, ένα πέρασμα στα έγχορδα, στα βιολιά, το οποίο δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν και να το παίξουν τα πρώτα βιολιά της εποχής. Αναγκάστηκε λοιπόν ο μαέστρος αυτός να κάνει οντισιόν στα υπάρχοντα βιολιά, μήπως υπήρχε κάποιος που θα το έπαιζε. Ο μόνος που το έπαιξε ήταν ο Νίκος Σκαλκότας, το πέμπτο αναλόγιο. Ευχαριστώ πολύ.
Thank you.
το όχιο πρότυμα πραγματικά στο μαέστρο μας. Ξέρει αυτός γιατί. Και φυσικά σε όλη την πάντα. Και όπως είπα και μέσα στους φιλοξενούμενους μουσικούς μας και όχι μόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ, αλήθεια. Ήταν τιμή μας, πολύ.